το καινούργιο του Dune πάντως, το Imperium, έτσι νομίζω το ευχαριστηθήκαμε έτσι που παίξαμε. Ναι, το λάτρεψα από το πρώτο play. Ήταν, έχει ωραίους μηχανισμούς, είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ. Γεια σας ωραία. Φίλοι της αναλογικής διασκέδασης, γεια σας. Μας βλέπετε τώρα με τις μάσκες, είμαστε μέσα στο trend. Είναι της μοδός, ας πούμε, θα φορεθεί πολύ η μάσκα και εντάξει τώρα ομορφούλες μάσκες. Οι influencers. Ναι. Λοιπόν, είμαστε πάλι μαζί με τον Νίκο. Μα ίσως να έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, το Let's Play του Dune, του Imperium. Νομίζω είναι ότι είναι το πιο πετυχημένο Dune που έχουν βγάλει ποτέ. Ναι. Έτσι, ό,τι είχε αυτό το trademark Dune, ναι, έπεφτε με τα μούτρα. Τελείωσε. Και όσοι μένουν στην Καβάλα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευτυχείς που έχετε Dune στην Καβάλα, οι αμόλοφοι δηλαδή. Έτσι, γιατί Dune στα ελληνικά είναι αμόλοφος. Είναι the Καβάλα Dune. Yes, yes. Να προσέξετε, μην βγει κανένας σκόλικας από σκόλικας από κάτω. Θα δούμε τον Παύλο, τον Αράκη. Λοιπόν, ωραία, στιευτήκαμε και πάλι. Είδες, έχουμε και. Είμαστε μια ευχάριστη παρέα, θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, τώρα, σήμερα θα δούμε το Dune, θα κάνουμε την παρουσίαση. Είδατε το Let's Play πριν την παρουσίαση. Τώρα θα το δούμε. Λίγο αναβούδα, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Τι έχουμε να πούμε τώρα για το Dune. Βασικά, ένα παιχνίδι για έναν έως και τέσσερις παίκτες. Έχει και solo. Ναι, έχουν και εφαρμογή. Έχει και εφαρμογή, ναι, δεν το ξέρω. Έχει εφαρμογή για το solo και για τους δύο παίκτες που βάζει έναν εικονικό. Αχ, πιστεύω στην εφαρμογή. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Πολικό. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Direwolf, αυτοί που φτιάξαν το Clank, βάλαν το χεράκι τους και δημιούργησαν αυτό το πανέμορφο, έτσι, παιχνίδι. Έχει το μηχανισμό του Clank όσον αφορά τις κάρτες, το deck building. Το παντρέψανε όμως μαζί και με το κλασικό για τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα στρατηγικής worker placement. Έτσι, τοποθέτηση λοιπόν εργατών. Ένα πάρα πολύ ωραίο πάντρεμα και είμαι σίγουρος ότι θα το συναντήσουμε σε πολλά παιχνίδια από εδώ και στο εξής. Ένα μάλιστα που αναμένουμε, το Armac, έτσι, της Czech Games, αγαπημένη μας. Έχει τους ίδιους μηχανισμούς ακριβώς, με άλλο θέμα βέβαια. Αναμένουμε να δούμε και εκείνο πώς θα εξελιχθεί επάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, μου πέφτει η μάσκα, τα γυαλιά, όλα. Καλά και με ένα θολόνι. Τι παθαίνουμε και εμείς οι YouTubers. Θα στήσουμε λοιπόν, φίλοι μου, τώρα το παιχνίδι στο τραπέζι, να δείτε τι περιέχει και να σας εξηγήσουμε πώς λειτουργεί. Μείνετε μαζί μας. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Έχουμε στήσει το παιχνίδι, το ταμπλό, τις καρτούλες και όλα, και σαν ένα καλό και γνωστό deck builder, έχουμε τις πρώτες 10 κάρτες στα χέρια μας. Είναι οι αρχικές κάρτες, μπορείτε να τις γνωρίσετε, να τις αναγνωρίσετε με αυτό το συμβολάκι του, το βελάκι στην, στον τίτλο. Στον τίτλο της κάρτας, μπράβο. Λοιπόν, κάθε παίκτης θα πάρει και έναν αρχηγό, θα διαλέξει μία φατριά που θέλει να ανήκει, πολύ όμορφα εικονογραφημένα. Μου έχουν πει ότι ακολουθεί το έργο από το illustration. Ναι, ακολουθεί την ταινία του illustration. Ακολουθεί την καινούργια ταινία που θα βγει. Που θέλουμε να δούμε το καλοκαίρι, να δούμε αν θα μπορέσουμε. Έτσι. Είμαι πάρα πολύ περίεργος και αναμένω πραγματικά να το δω αυτό το αριστούργημα που λένε, να δούμε αν θα είναι αριστούργημα. Διαλέγεις χρωματάκι, παίρνεις αυτούς τους σκύβους που είναι οι στρατιώτες σου. Κάποιοι από αυτούς τους σκύβους μπαίνουν εκεί που θα είναι κατά κάποιο τρόπο το συμβούλιο σου και θα δείχνεις πόσο καλά τα πας με τους άλλους. Αυτοί οι κύλινδροι μαζεύουν τους πόντους εδώ πάνω και αυτοί είναι οι πράκτορες μας, οι worker δηλαδή, οι οποίοι τοποθετούνται στις ανάλογες θέσεις πάνω στο ταμπλό. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με το ταμπλό. Εδώ στα αριστερά έχουμε τους τέσσερις οίκους, όπου όταν τοποθετούμε τον εργάτη μας αποκτάμε μια φήμη με αυτόν τον οίκο. Αντίστοιχα, κάθε οίκος έχει δύο θέσεις που μπορεί να γίνει αυτό. Βέβαια, όταν βάλεις ένα πράσινο, θα ανέβει ο πράσινος κύβος, γιατί έριξες στο μπλε κύβο. Το χρώμα σου ανέβει μια θέση. Το παιχνίδι παίζει μέχρι να φτάσει κάποιος στους 10 πόντους νίκης ή να τελειώσουν οι 10 κάρτες μάχης. Τους πόντους καταφέρεις να τους πάρεις. Βασικά δεν είναι ακριβώς μάχη, κάποιες είναι μάχες, είναι conflict όπως το λέμε, δηλαδή είναι μια σύγκρουση. Μπορεί να είναι σύγκρουση πολιτική, οικονομική ή και στρατιωτική.
Okay. Είναι μια περίπτωση που γίνονται μάχες. Σαφώς όμως η στρατιωτική σύγκρουση σου δίνει και πόντους. Ενώ όλες οι υπόλοιπες συγκρούσεις θα σου δώσουν πρώτες ύλες. Ναι, δεν δίνουν όλες πόντους. Ακριβώς. Ναι. Πρώτες ύλες εδώ έχουμε κλασικά το spice, το ναρκωτικό για το οποίο γινόταν αυτός ο πανικός. Χρήματα. Και νερό. Και νερό. Τρία resources. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχουμε και ένα resource management κατά κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να μαζεύουμε λοιπόν υλικά τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε δυνατές τις κινήσεις μας. Παρακάτω λοιπόν, εδώ είμαστε στις φατρίες. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, παίρνουμε πόντο νίκης. Αν πέσουμε από αυτά τα σημεία, τους χάνουμε τους πόντους νίκης. Ναι, υπάρχουν κάρτες οι οποίες ή εθελοντικά ή κάποιος άλλος παίκτης μπορεί να σε ρίξει. Μια φήμη από κάπου, ανέβασε κάπου αλλού. Σε φήμη και σε διπλωματία, ναι, που έχεις. Μόλις φτάσουμε, ανεβούμε 4, παίρνουμε αυτό που σημαίνει ότι πλέον έχουμε συμμαχία με αυτόν τον Νίκο. Mm-hmm. Και παίρνουμε πάλι ένα πόντο νίκης. Αλλά αν πάλι πέσει. Αλλάζει χέρια. Αυτό επιστρέφει, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, αν είναι κάποιος άλλος, πάει σε εκείνον. Και παίρνουμε και αυτό το resource με το που αν περάσουμε αυτή τη γραμμή. Αν κατεβούμε δεν το χάνουμε, αυτά δεν τα χάνουμε. Αλλά άμα ξανανεβούμε, ξαναπαίρνουμε resource. Μπορείς να το κάνεις και σκεμμένα. Ναι, να πάνω κάτω, ναι, παίρνεις και resource. Ένα ωραίο είναι ότι οι καρτούλες σε αυτό το παιχνίδι έχουν δύο τρόπους για να τις ενεργοποιήσεις. Βασικά τρεις. Τρεις είναι. Είναι τα σύμβολα, το πάνω μέρος, το agent M και το reveal. Για να δούμε τώρα εδώ, αυτή είναι σχετικά απλή καρτούλα. Λοιπόν, πρώτον, βλέπουμε εδώ αριστερά τρία συμβολάκια σε τρία χρώματα. Θα αναγνωρίσετε λοιπόν επάνω στο ταμπλό ότι το πράσινο είναι εκείνο εκεί πάνω το μέρος. Σου λέει λοιπόν η κάρτα ότι μπορείς να τοποθετήσεις τον πράκτορά σου μόνο σε μία από αυτές τις τρεις περιοχές με τα εκάστοτε χρώματα. Η μπλε περιοχή είναι αυτή εδώ και η κίτρινη περιοχή είναι αυτή εδώ κάτω. Και μαζί με αυτό. Μαζί. Δεν μπορείτε λοιπόν με αυτήν την κάρτα, παίζοντας αυτή την κάρτα, να τοποθετήσετε εργάτη εδώ, στις φατρίες. Δεύτερο, έχει εδώ κάτω ένα κομμάτι το οποίο μπορείς να ενεργοποιήσεις και ένα δεύτερο κομμάτι το κάτω-κάτω μέρος της καρτούλας. Το γκρι μέρος το ενεργοποιείς εφόσον θέλεις να παίξεις την κάρτα τοποθετώντας ένα από τους πράκτορές σου. Έχεις δύο πράκτορες στην αρχή. Από αυτό, ναι, σε ένα μέρος από αυτές τις περιοχές. Θέλω για παράδειγμα να τον τοποθετήσω εδώ. Θα παίξω την καρτούλα ανοιχτά, ενεργοποιώ το πάνω μέρος και το βάζω εκεί. Θύμισε μου λίγο και το συμβολάκι. Ναι, το συμβολάκι. Ο κάθε χαρακτήρα θα έχει έναν να τον δούμε λίγο αρχηγό εδώ μπροστά του. Αυτοί οι δύο οι αρχηγοί έχουν αριστερά και δεξιά. Αυτό είναι ιδιότητα. Ένα passive effect που ισχύει πάντα. Όταν υπάρχει προϋπόθεση, τότε εκείνο ενεργοποιείται. Εδώ όμως θα πρέπει να παίξει αυτό το δαχτυλίδι. Ναι, το δαχτυλιδάκι που έχουμε όλοι στο deck. Άρα λοιπόν, όταν παίξω αυτή την καρτούλα, εγώ θα πάρω και ένα νεράκι δωρεάν. Τις τάξεις θα ενεργοποιήσουμε μια σειρά θέσεις. Θες πρώτα να ενεργοποιήσεις αυτό και ύστερα αυτό. Υπόψη τώρα παρένθεση, από την πίσω την πλευρά του κάθε αρχηγού έχουμε και μια σύνοψη του παιχνιδιού. Μπορούμε να πάσα στιγμή να το συμβουλευόμαστε. Έχει και πολλούς, εδώ αναφέρει. Έχει πολλούς αρχηγούς, άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε παιχνίδια. Τα κυκλάκια είναι η βαρύτητα πόσο. Πόσο νιουκ φρέντλι. Ναι, ναι, ακριβώς. Εφόσον λοιπόν το τοποθέτησα εκεί το μάστορα, τότε μπορώ να ενεργοποιήσω την ενέργεια. Εδώ για παράδειγμα θα πάρω ένα spice. Ένα τέτοιο ναρκωτικό. Τα συμβολάκια από δίπλα, στο τέλος του παιχνιδιού, όποια δεν καλύφθηκε, θα γίνει δελεαστική. Δελεαστική θέση. Θα μπει ακόμα ένα spice εκεί πάνω. Και αν προσέξετε, υπάρχουν και αυτά εδώ τα συμβολάκια με τα χιαστή σπαθιά, τα οποία σου επιτρέπουν να βγάλει στρατό. Και εδώ να βάλει στρατό. Εγώ τώρα έβαλα τον μπλε, να τοποθετήσω έως και τρεις. Μέχρι δύο. Μέχρι και δύο ανθρωπάκια και δύο, στο πεδίο τη μάχη. Αυτό είναι το φρούριό μα εδώ, και πάμε εδώ στο πεδίο τη μάχη. Αυτό λοιπόν λειτουργεί όταν θέλω να παίξω την κάρτα in play κατά κάποιο τρόπο. Αν όμως δεν θέλω να παίξω την κάρτα και να ενεργοποιήσω έναν πράκτορα, τότε θα ανοίξω όλη μου την τράπουλα. Είναι δύο επιλογές στην αρχή γύρα μας. Ή θα κάνουμε agent turn, παίζουμε κάπου έναν agent, ή reveal turn, που πλέον σαν να λέμε πάσο ανοίγουμε τις κάρτες. Αν ανοίξω όλες αυτές εδώ λοιπόν τις καρτούλες, έχω 2, 4, 5, 6, 7 πόντους αγοράς. Και μπορώ να αγοράσω από το παζάρι εδώ μία καρτούλα ή περισσότερες αξίας 7. Παίρνω την καρτούλα, πάνε στα σκάρτα, παίρνω καινούργιες 5 κάρτες,
τελείωσε ο γύρος μου. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι, δεν παίζεις μία φορά εσύ, θα παίξεις την καρτούλα που θέλεις, θα παίξει ο άλλος παίκτης. Ναι. Θα παίξει ο άλλος παίκτης. Μόνο όταν δεν θέλεις πλέον να ενεργοποιήσεις ή δεν μπορείς εργάτες, τότε ανοίγεις όλη σου την τράπουλα, έτσι που έχεις τα χέρια σου, κάνεις την τελευταία σου κίνηση και περιμένεις, δεν τέλειωσε ακόμα η κίνηση, γιατί όπως βλέπετε εδώ δίπλα, μετά από αυτή τη φάση πηγαίνουμε στις μάχες. Η μάχη. Combat phase, εδώ. Οτιδήποτε έχει μαζευτεί εδώ από φαντάρια, αλλά και καρτούλες οι οποίες έχουν ένα κόκκινο σπαθάκι, αλλά και ίντριγκες, πάρα πολύ δυνατές κάρτες, παιδιά, μην τις, αγνοήσετε καθόλου. Δείτε εδώ, σου δίνει τρία σπαθιά ή κάτι αλλάζουν άλλο. Σου δίνει spice. Με spice ιδιαίτερα σε κάποια, σε αυτήν εδώ πέρα τη θέση, θα δώσεις 6 spice και θα πάρεις 5 φαντάρια τα οποία μπορείς απευθείας, γιατί έχεις σπαθιά, να τα βάλεις στη μάχη. Θα πάρεις και νεράκι, που το νεράκι είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι πάρα πολύ δυνατή ενέργεια και μπορείς να ευθυνηδιάσεις. Στο τέλος λοιπόν μπορεί κάποιος να ανοίξει και μια κάρτα ίντρικα. Εναλλάξει μετά όλοι οι παίχτες επιλέγουν να παίζουν ίντρικες αν θέλουν να λένε πάσο. Οι κάρτες λοιπόν ίντρικας είναι κόκκινες. Είναι. Παίζονται στη μάχη, και πλότ παίζονται στη γύρα σου, στο τέρ και στο endgame για πόντους. Έτσι, μπορούν να παιχνούν λοιπόν σε τρεις διαφορετικές φάσεις και όταν λοιπόν έχει λήξει τη σύγκρουσή μας, μπορούμε εδώ με markers κάθε παίκτης να πει. Μετά το reveal turn προσθέτουμε τη δύναμή μας. Δύο δύναμη για κάθε κύβο, συν ένα για κάθε σπαθί. Και όποιος έχει κερδίσει, ερχόμαστε εδώ και παίρνει, λουτάρει λοιπόν τη σύγκρουση. Στους τρεις παίκτες παίζουν αυτά τα δύο. Δύο έπαθλα, τέσσερις παίκτες παίζουν όλα. Άρα λοιπόν, όποιος κερδίσει εδώ, τι σου λέει, θα ανεβάσεις έναν πόντο. Πες ότι κέρδισε ο μπλε. Ανεβάζει λοιπόν πρώτο πόντο. Και τι σου λέει εδώ, θα βάλεις και το μπαϊράκι σου, τη σημαίουλα σου, που θα το βάλεις στο αρακίν. Το αρακίν είναι εδώ. Να το. Κάθε φορά που ένας άλλος αντίπαλος. Οποιοδήποτε, ακόμα και εσύ ίδιος. Τοποθετήσεις εδώ ανθρωπάκι. Τότε θα πάρεις χρήματα. Θα πληρώνεσαι. Και τα χρήματα είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι τόσο ουσιώδες. Το πιο ουσιώδες στο παιχνίδι είναι το spice και το νερό, γιατί μιλάμε για μια έρημο. Έτσι, μπείτε λίγο και μέσα στο θέμα, δείτε το και λίγο ρομαντικά. Yeah. Άσχετα από τους μηχανισμούς, ένα παιχνίδι θα πρέπει να σε ταξιδέψει κιόλας. Εγώ προσωπικά δεν έψαξα, όταν μαζευτήκαμε να παίξουμε το παιχνίδι, δεν έψαξα ούτε στρατηγικές, ούτε άνοιξα τις κάρτες για να δω τι έχει όλες οι κάρτες. Άφησα να μεταξιδέψει, έτσι το θεωρώ λίγο σπαστικό, ένας αντίπαλος να πάρει όλο το deck για να δω τι έχει το παιχνίδι μέσα, να κοιτάει για να ξέρει τι του έρχεται. Άσε φίλε να σε ταξιδέψει το παιχνίδι, μην είσαι τόσο τεχνοκράτης. Έτσι. Λοιπόν, και αν το κάνουν αυτό όλοι οι παίκτες, το πρώτο σας παιχνίδι ίσως θα είναι το καλύτερο παιχνίδι που θα κάνετε. Μετέπειτα τα άλλα απλά θα είναι πιο τακτικά, θα είναι πιο τεχνοκρατικά. Αλλά αυτό το παιχνίδι που θα σας ταξιδέψει θα είναι σίγουρα το πρώτο. Έτσι λοιπόν, λειτουργεί το παιχνίδι πάνω στο ταμπλό εν ολίγης. Δεν είναι και ο σκοπός μας να κάνουμε ανάλυση κανόνων. Θέλω να σας δείξουμε το παιχνίδι, το καλούδι αυτό που πρέπει να επικεντρωθείτε, και αν πραγματικά σας αρέσει, περάστε από το Fantasy Gate να αγοράσετε κι εσείς μια κόπια. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι της αναλογικής διασκέδασης, είναι το Dune Imperium, ο νέος τίτλος που έχει να μας προσφέρει η Dire Wolf. Δεν ξέρω αν σας έχω κεντρήσει το ενδιαφέρον, πάντως το παιχνίδι αυτή τη στιγμή δίνει δισεύρετο που γυρίζουμε το βίντεο. Ναι. Ήδη το πρώτο print run έχει ξεπουλήσει. Στο Fantasy Gate θα το φέρουμε γύρω στο Μάιο ξανά. Έχουμε μιλήσει με τον όλα αυτή, ναι, έχουμε ξεπουλήσει και εμείς. Και εντάξει, όντως είναι ένας πολύ πετυχημένος και είναι και πρωτοποριακό για την εποχή μας μηχανισμός. Είμαι σίγουρος ότι θα το συναντήσουμε και στα φιλεράκια πλέον. Τόσο, ναι, όντως πάντρεμα πολύ καλό. Εσένα Νίκο, τι σε ενδιαφέρες, τι ήταν αυτό που σε έκανε? Αυτός η χρήση της κάρτας, όπου ήσουν και έκανες και προπαραγγελία εσύ, ας πούμε. Ναι, ναι. Έτσι. Ότι εδώ τα συμβολάκια πρέπει να προσέξεις τι σύμβολα έχει κάθε κάρτα για να ξέρεις πού μπορείς να τοποθετήσεις. Τι σου δίνει αν χρησιμοποιήσεις την κάρτα για να βάλεις τον agent σου. Τι θα σου δώσει αν κάνεις reveal turn για να δείξεις τις κάρτες σου και να ανεβάσεις την αγορά. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι που κάναμε δεν κοιτούσα καν τι περιοχές με επέτρεπε να πάω. Απλά κοιτούσα τις ικανότητες, την έπαιρνα και μετά ξαφνικά έχει το χέρι μου και βλέπω μπορώ να πάω μόνο σε δύο σύμβολα. Στα άλλα δεν μπορώ. Και λέω μεγάλο λάθος. Πρέπει να κοιτάς πολύ σημαντικό και τα σύμβολα της κάθε κάρτας.
Εγώ μπορώ να πω ότι είναι και ο χαρακτήρας μου. Πήγα να το ρασάρω το παιχνίδι, να τσιμπήσω γρήγορα πόντους και ήμουνα από τους πρώτους που είχε κερδίσει πόντους. Ναι. Αλλά στο τέλος έμεινα από βενζίνα. Γιατί η τράπουλά μου είχε φουσκώσει τόσο πολύ, δεν βρήκα τρόπο να την τεινάρω, να μπορέσω να τη φτιάξω, να τη στρώσω. Και δεν είχα δώσει βάση πάνω σε οικονομία που είναι το spice και το νερό. Οι πόντοι. Και τα τελευταία δύο γύρια ήταν καταστροφικοί για μένα, ας πούμε. Πάλι καλά που μπόρεσα και συμβάδισα μαζί με τον τρίτο παίκτη. Φτάσαμε κάπου. Είμαστε στο φινάλε, φτάσαμε στην ισοπαλία. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ισορροπημένο. Είναι πολύ ισορροπημένο ναι. το παιχνίδι. Αν οι παίκτες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, θα υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός, υγιής ανταγωνισμός. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ ειδικά οι πόντοι. Εδώ. Πόντι στη μάχη και πόντι εδώ σε αυτά τα σκουλίκια. Βέβαια που είναι ακριβά να τα πάρεις, αλλά παίρνεις πόντους έτοιμος. Αυτό φίλοι μου είναι η παρουσίαση του νέου παιχνιδιού. Αν σας άρεσε θα χαρώ για τα like. Κάντε subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη και θα χαρώ να βρεθούμε μαζί για την επόμενη παιχνιδοπαρουσίαση. Να είστε όλοι υγιείς, να είστε καλά και όμορφα επιτραπέζω μαζέματα. Γεια σας. Γεια σας.